Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Βασιλάκη, επιβλητική καλησπέρα από τη Sonic Arena, καθώς παρακολουθούμε τον δεύτερο σερί πρώιμη τελικό νοκάουτ αγώνες μεταξύ των 8 ομάδων προφανώς. Τέσσερα τα ζευγάρια, παρακολουθούμε τον δεύτερο λοιπόν στη Sonic Arena μεταξύ Big Babes και Hoops & Odds, τέταρτος και πέμπτος αντίστοιχα. Πολλά θα μπορούσαμε να υποθούμε για τα προγνωστικά, για τα στατιστικά. Πολύ συζητήσιμο το πόση σημασία έχουν. Πολύ συζητήσιμο επίσης το τι θα συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, καθώς πρώτο είχαν κερδίσει Big Babes έχοντας πολύ πιο πλούσιο ρόστερ, έχοντας και πολύ βαριά ονόματα. Κάνε δουλειά σου. Δύο εντελώς διαφορετικές. Όχι εντελώς, αλλά διαφορετικές παρατάξεις και από τις δύο ομάδες στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε και στο πρώτο που παίξανε στο καλοκαιρινό, πρώτο και τελευταίο. Δεν είναι καφέ, σουδιά 3 εύστοχος τώρα το πρώτο τρίποδο και στους χρυσινών 2-3 έχει έρθει στο πρώτο καράτι του Big Babe. Με πολύ μεγάλη μεταξανδρία οι δύο ομάδες. Είναι το top παίκτες συνολικά για τους Babes και εξωτά για τους χρυσινών σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με τα μάτια μας. Λοιπόν, 2-3. Θυμίζουμε όποια ομάδα κερδίσει αυτόν τον αγώνα θα ματσαριστεί με τους The Boys, οι οποίοι κέρδισαν αυτά άνετα, πολύ άνετα μάλλον, την ομάδα της Manchester. Ήταν η πρώτη ομάδα που πέρασε στο Final Four. Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, Big Babes εναντίον Hoops & Odds. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει σε δύο παίκτες, έχει... Κάτι καλά στην καγκομπρίτηση, έχει έρθει το φαουλ και υπάρχει, έτσι μιλάμε για φαουλ, το πρώτο στην αναμέτρηση. Τον Νίκο Τερζίδη. Περίπτωση την επαναφορά. 9 δευτερόλεπτα. Βόμπλος. Σεφερίδης και πάλι. Είναι το Τερζίδη ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Έχασε την μπάλα ο Σεφερίδης μέσα στα χέρια του. Big Babes έχουν γραμμική και θέλουν να τρέξουν. Είναι μέσα μόνο του τελικά απέναντι στο προσωπικό του αντίπαλο. Έχασε προσπάθεια. Ο Βολάνου. Ατρίδης έκλεψε όμως την πάσα Αλέξη Ατρίδης, μία ακόμα επίθεση που αντλήθηκε από την άμυνα των Babes, μία έξτρα. Ατρίδης Μαυλάνο από τη γωνία σου για τρεις άσταμος απέναντι στον Χωρογλου. Άλλη πάσα τώρα στην κρατή στον Χωρογλου, ο οποίος βρέθηκε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη αστραμπία ταχύτητα. Για τρεις τώρα εύστοχο από τις Σαρδοβέλη και τις Μύρες. Δεν θα κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα με Big Babes, αλλά αποτελεσματικά, όπως προφάνησε ο Καμπουρίδης, ευτόχισε 2-6. Στραπιαία κυκλοφορεί, η μπάλα έχει πάει από τη μία και τη γηπέδου στην άλλη. Ενδεχομένως επειδή βρέχει να έρθει και μια αστραπή παραπάνω, ο Χωρόγλου αστόχισε. Ιατρίδης. Θα πάει μέχρι μέσα και έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι 5-3. Πάμε. Προηγουμένως φάση. 5-3, όχι 2-6. Βρεθήκαμε λίγο, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Ο Λάρος στην επαναφορά. Ζητάει και θα πάρει την Καγκομπουρίδης. Παίρνει το σκρίνο από τον Άλεξα Περεδί, το Αντώνης Γαβέζος για 3. Έστοχος πάνω στον Αντώνη Γαβέζο, sorry. Πάρτε να παίζει στην τραυματία. Καλή πάσα να το πούμε. 8-7-3. Για 2 πλήρα το σουτ. Κάτι να παίζει, έχει δυστυχώ και αυτό. Με περαστικά η σχέση μα είναι με αυτόν και με όλου του τραυματίε που συνέχισε να υπάρχουν και που υπάρχουν ήδη. Αμυντικό rebound. Τώρα άλλαξε ταχύτητα. Άλλαξε κατεύθυνση απέναντι στον Αντώνη Καβέλη, δεν έρθει το φάουλ. Μικρή εξέδρα στον Καρινά. Και μπορεί να πάει στις βολές. Άφερ στην πρώτη. Αυτό στη δεύτερη, βρίζει στο rebound. Δύσεις δύο από τα Big Babes. Αντώνης Γκαβέζος, Γκάβμαν θα πάρει, έδωσε το screen, θα πάρει την μπάλα, θα πάρει το shoot, είναι άστοχος, δίνει το rebound. Τερζίδης, λίγο Τερζίδης, Κολεάνου.
κύριο Τζίτη που μας παρακολουθεί την συνέντευξη είναι στον πάγκο. Τζίτη. Ο Λεάν από τη γωνία τώρα θα σιωπήσει και από εκεί πέρα αρκετά δείξει θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Παίρνει τον κύριο Παπά. Προσπαθεί προς τον χώρο του μας παρακολουθεί και αυτή τη συνέντευξη. Πολύ ωραία. Σκαστή πάσα τώρα. Δεν θα μετατραπήσει αυτή τη Ζήτης για να μας θέλει να αποστάρει. Το κάνει μέχρι στιγμής. Άλεξ έχει βρει ελεύθερος από την κορυφή σου για 3. Είναι άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound του Ζήτης. Δεν θα βάλει το καλά, δεν θα πάρει το foul. Από τον Σουπά. Θα πάρει στη γωνία. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Σεφερίδης. Τώρα περνάει εκτός Κυρώνα αυτού. Για την Κυρώνα αυτού, πόπο. Φαίνεται στα αρχεία θα μπορούσα να έχω καλύτερο βαθμό. Από το 8-9 πόντους είχα πάρει. Ο Λεάνου κρατάει σχένα τον Καμπουρίδη. Και ακόμα τον Άλεξ Καμπουρίδη. Βρίσκεται τώρα από την κορυφή, έκανε και αυτό την προσπίση. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Αρίνα έπειτα από ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Έχει αναδείξει στο σημείο στο οποίο τελεί βολές ο Πρόβλου και είναι έστω από την δεύτερη, 9-6. Ο Λεάνου έπρεπε και έπειτα από το συγκεκριμένο time out από τον Ιάδης για τους rebates στο Λεάνου. Ήρθες έκανε μια προσπίση για την διψηλώση άμυνα πάνω του συγκρατή μπάλα. Τον Ιάδης από την γωνία στην πια 3 είναι άστοχος και το rebound. Προσπίματα από τον πάνω τον Μπέιντς παρόλο το γεγονός ότι δεν πήγε το καλάθι. Πρόλου. Πρόλου και σταυρωτές πάει μέχρι μέσα. Στέκεται απέναντι στον επιστημικό του δίπολο στον αέρα επιθετικό rebound και καλάθι. Συγκεκριμένα από τον πάγκο ο Παπάς. Δίζεις πάρει από τον Άλεξ στα 17 δευτερόλεπτα. Δουλειάζει τη μάχη μέσα στην κρατικέτα για να πάρει την μπάλα, για να πάρει καλύτερη θέση. Άλεξ, η μερικώση άμυνα έχει πάρει πάνω του. Θα γυρίσει και θα χρησιμοποιήσει το κορμί του και την εμπειρία του. Ο Χόρογλου κράτησε πολύ καλή ισορροπία μεταξύ του να βοηθήσει και να κλείσει την γραμμή για να μην είναι ελεύθερο από την μπάλα στο τέλειο κολλάρο, να μην πάρει την μπάλα. Ενώ πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραίο σοου από τον. 11-10, στο τέτοιο καλά κρατήσεις από την Καρίνα. Βουλιάδης τώρα θα γυρίσει, έκανε παράβαση, πράγματι. Θα ρίξει ελάχιστα να στηριχθεί, θα να στηριχθεί. Αυτή πάσα δεν θα την κρατήσει από τον Παπαδόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει, μπήκε, μέτρησε ό,τι γουστάρετε. Μία βολή επίσης, καλάθι του φάουλ, θα το βάλω άνω. Κάνει πάσα τώρα τον Καρπέζος, πάει μέχρι μέσα και παίρνει, πέρασε και κέρδισε τον φυσικό δίπολο, 21 όλα. Σερβιτόρος λέει Μαγκόλ. Και πολύ καλά, πολύ σωστά λέει. Τον Μπρίδης. Ο Λεάνου τώρα. Θέλει να σημαίνει από τον Καμπουρίδη που επιστρέφει μπάλα σου για 3. Άστοχος πολύ ψηλά. Τι έβαλε! Μόλις τώρα. Πάρα πολύ δύσκολο να λέξει και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Παρόλου. Για 3. Έστοχος τώρα έχουν ανοίξει ουρανοί στην Καρινά. Πρέπει να πιστεί και το στάκι. Ο Λεάνου. Στο 15 ρόλεπτα. Άλεξε το σκριν. Συγκρατεί. Απέναντι στον δίπορο στον Παπά. Μπίσης εξακολουθεί να παίζει καλή άμυνα. Μέσα Γουμπουρίδης θα κερδίσει τον Παπαδόπουλο ψηλά. 25-24. Πρόβλου. 15 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα πέρασε. Έχει το φάουλ. Τσιμιάζεις και Νίκος Τερτζίδης περνάνε εδώ στα Τσέρις και Παυλιάνου στον Πάγκο. Τερτζίδης μετά από αρκετή ώρα. Ο κύριος Αρτζίδης δεν έχει παίξει ακόμα στον αγώνα, κάθεται στον πάγκο του Μεσικά. Πρόβλημα από τη γωνία για 3, έστοχος! 25-27.
Αλλά και ταχύτητα είχε επιλογές, δεν έβγαλε κάπου πάσα, είναι άστοχος. Ζήτης ήταν δίπλα του, μπορούσε να πάρει την μπάλα. Ζήτης πολύ κοντά στο να πει το καλάθι, αλλά δεν πήγε. Πολύ για τον Αφάρτια, τον Ιμπάουν. Χάρη τον λόγο του, προφανώς από τον Παγκόβο. Ζήτης από την επαναφορά του Βουρίδης, στα 10. Δηλαδή πέρασε και πάει με τη μέσα με το δεξί παρά λίγο καλά στη φάουλ. Θα ρίξει σε δύο βολές. Ρούντος για τρεις χωρίς να δώσει πάσα με ταμπλό, είναι άστοχος, πρώτο το rebound. Ρούντος απέναντι στον Δελφίδη, απέναντι και στον Ακαμπορίδη, τώρα τρεις παίκτες στην μία πάνω του, 4 δευτερόλεπτα. Ρούντος μέχρι μέσα, την προσπίση πάει μέχρι μέσα, και στην νύχτη του χρόνου, είναι άστοχος. Airball. Γιαγίνης Μουρίδης τώρα, παίρνει να βάζει κάποιος από τον πάγκο. Ζήσει για τρεις από την κορυφή. Εύστοχο θα παίρνει στον παπά, ο οποίος θα βάζει τον εαυτό του. 30-27 μπροστά με τρεις πόντους. Οι Babes. Εδώ μπροστά για το χρήσιμο πίσω ο Νίκος Τερζίδης που έχει κάνει και με την πανέλη του Σαλονίκη στο καλοδιατινό. Μέσα. Να δούμε τι είναι αυτό που θα πρέπει να σα πω τώρα, το οποίο από την παρόμοια από το μπα. Τζίβιτ. Πέρασε τα προτές, πέρασε από τη μία, πέρασε την άλλη. Ζήσεις από την 45, μήνες για τρεις. Θα παίρνει στον παπά και πάλι back to back τρίποντα. Και τους Babes. Ρόμπλος για τρεις, άστοχος. Αντικό rebound, Τζίβιτ. Ζήσεις στο 17. Είναι άστοχος με ταμπλό, θετικό rebound, Ζήσεις του πάλι. Άλεξ έχει δώσει την επιλογή. Μέσα στη ρακέτα, είναι τώρα και τη ΕΑ. Ωραία, Άλεξ, μόλις έτσι. 35-29 έχουν φύγει με 6 πόντους οι Big Babies. Βάσει στις ψηλάδες να δώσει η επιλογή. Στην Φόρολου πάρει το σκρίνα από τον Γκάμπ Μαντζούνιο. Τελικά από τον Αντώνη Καμπέτος, στέγει την εξελή. Είναι άστοχος, ούτε τώρα θα συγκολήσει να δώσει 29 πόντους οι Κουρτενόντς. Και εδώ πέρα. Ωραίο voice crack. Και εδώ πέρα προϋποθέσεις για να χτίσουν ένα πολύ ισχυρό momentum. Οι Big Babies μέχρι μέσα ανάποδο λέει από τον Νίκο Τερζίδη. Κοιτάει μάλλον τα σπασμένα που καλούν οι Κουρτενόντς, βλέποντας την φορά να πηγαίνει στους 8 πόντους για πρώτη φορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είναι μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από το time out των Κουπτενόντς. Πολύ μυστικό πάθερ, παιδιά. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε κάποιες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, δεν καταφέραμε να είμαστε κουτσομπόλιδες και χαφιέδες. Παπαδόπουλος, παρόλα αυτά. Αντώνης Καμπέτος, στους 29 πόντους έχουν παραμείνει Κουπτενόντς. Καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα. Παπά, θα γυρίσει με, με τα αριστερό και ένα αριστερό που δεν το δικαιούνται ούτε τώρα. Έχει τον Κουπτενόντς. Τερζίδης κάνει μια μικρή βόλτα. Τερζίδης. Από την κορυφή. Από την 13. Βάλει πλάτη στον Ευρωδόπουλο, θα γυρίσει με το αριστερό. Έστωχο και πάλι η διαφορά στους 10 πόντους από τον Μπέιτς. 39-29. Παπάς, Παπαδόπουλος. Παπάς είναι μέσα στην ρακέτα. Γέννη με χέρι, δεν θα πάρει κανένας Παπαδόπουλος. Στον Ευρωδόπουλο είναι μόνος του. Παίρνει το καμπουρίδι και στήριγμα.
Νούμερο 28 λέει ο Ρέφ Αντωνιάδης, το Παουλ. Πλέον έχουν ένα momentum οι Big Bates που είναι δύσκολο να το παραβλέψουμε. Τριακίδης από τη γωνία για 3 για να μας ασπάσει το Ρόζι. Ούτε τώρα δεν θα βάλει φρένα στο παιχνίδι των Bates. Σε επίθεση και άμυνα φαίνεται να μην έχουν συγκέντρωση πλέον οι Χουσενόντς. Από τη γωνία λάθος πάσα. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι, έχει δηλωθεί για να δώσει την μπάλα, αλλά δεν χρειάζεται τελικά. Πρωτόπουλος. Βέζος ενώ υπάρχουν αστραφές και βροντές έξω από τη Σόνη Καρίνα, τη βροχερή Σόνη Καρίνα. Μία ακόμα άμυνα βγήκε, είναι το Στετζίτης, άρα λίγο, όχι, θα καρφώσει τελικά. Τελικά ήταν κάθομα 41-29 στις 12 πόντους υπέρ οι Big Babes. Και τόσο αναπάντηχο και αναπάντητο για τους κούμπους ενώ στο ξέσπασμα των αντιπάλων τους. Αν θα κάνουν μια ακόμα ατομική ενέργεια η Χουψενόντς γυρίζει από τη μία, γυρίζει από την άλλη, ο Παπαδόπουλος γυρίζει. Είναι άστοχος όμως, δεν κυκλοφορεί η μπάλα για τη Χουψενόντς, δεν παίρνουν τα καλάθια. Δεν γίνουν οι άλλες τρεις άστοχες, άστοχος από την κόρυβάνο τον Μετρίδη, ο οποίος θα γυρίσει την άκρηση τον Ντύπαλο. 17-36, Αλεξανδρίδης, Αλεξανδρίδη, sorry. Τον Ιγκαβέντος για τρεις τώρα, χωρίς να κυκλοφορήσει πάλι αν βγήκε. Χωρίς την μπάλα για τους Χουψενόντς. 20 δευτερόλεπτα τα 18 εκ των οποίων είναι για τους Babes. Τον άλλο. Τα 10 δευτερόλεπτα. Γάνος στέκεται, θα εκτελέσει το για 3. Έστοχο και αυτό! 50-36. Γυρίζει από τους Χουψενόντς τώρα. Όσο να έχει τελικό σκορ 50-36. Επιλήξη της περιόδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την έναξη του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει εκτάκτως. Έχει αλλάξει η κατοχή. Έχει αλλάξει η απόφαση των διευθυντών. 2 δευτερόλεπτα. Δεν θα καταφέρει να συγκεντρήσει ο Καβέζος. Τώρα έχουμε πράγματι το τέλος της δεύτερης περιόδου του πρώτου μισού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Τόνη Καρίνα στο κλειστό. Τόνη Καρίνα, πάλι καλά πριν κλειστό γιατί αν δεν ήταν κλειστό θα είχαμε γίνει λούτσα γιατί έβρεχε. Οκ, okay, σταματάω. Τόνη Καρίνα, πρώτη κατοχή είναι για τους Χουψενόντς. Ρίβης πέρασε και πολύ περίτεχνα θα πετύχει το καλάδι. 50-38. Ο Λάνου. Ο Ρίβης πάει μέχρι μέσα, πέρασε από δύο και θα αφήσει την πάρα στο καλάδι. 52-38. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Χουψενόντς Πόβλους. Στα 17. Πόβλος στις τρίπλες για 3. Εύστοχος! Μετά από σιγά σιγά οι Χουψενόντς. Να κάμπτουν. 92-46. Πρέπει στους 6, πάει στους 14 με αυτό το 50-36 είχαμε κλείσει την δεύτερη περίοδο. Είναι η εξελίξη. Άλεξανδρος 15 γύρισε στο σημείο, γύρισε στο σημείο, έχει κουθεί από 2 στον πρώτη στα 10. Τελή, δύσκολη προσπάθεια, έστοχη. 96-48. Καβέζος. Πάσα δεν θα περάσει τον παπά. Έχεις ο Άλεξ. Βρίσκεται για να βγάλει κάτι περίτεχνο και έχει υπάρξει παράβαση. Πρόβλημα στο επαναφορά και υπάρχουν αλλαγές. Τερζίδης πέρασε στην τασέρι. Εκτροφή το okay για αλλαγές, δηλαδή η αλλαγή έχει γίνει. Μία. Ο Ρόβλος
τη μεγάλη πάσα στον Σεφερίδη που θα πάρει το σκρίνα του παπά. Τρίτη μπάλα, ωραία που καιρό θα γυρίσει. Πολύ ωραία ανάμεσα σε δύο παίκτες του παπά στο πρώτο γράμμα του στάδι. 56-50. Εντύπηση. Βίδη έκανε μια προσθήση απέναντι στον φόρο δουλειά του. Θα πάρει ο Άλεξ το Βίδη το όνομα απέναντι στον Παπά. Αλλά στόχισε. Ο Πέτρος. Πέρασε. Φόρο του. Τελεί. Τζάμψου το άστοχος. Έρμπολ. Άλεξ. Πέρασε. Έχει κερδίσει. Φάουλ. Με τον Βοδόπουλο. Time out. Πρέπει να πολύ λίγο με τα μάτια μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Ιγαρένα, 56-50 το σκορ. Πέρυσι έχουμε και την κατοχή υπέρ τους. Το Ζήβης. Άλεξης το Ζήβης και ξαναπήρε σου πια 3 άνθρωπος μόνο τα μπλό απέναντι στον Φοροβλού. Βεβαίως. Βρόβλος τώρα. Βρέθηκε ελεύθερος με κάποιο τρόπο για τρεις είναι άνθρωπος Σερβίδης. Έκανε σύστηση η έκφραση. Δεν ήταν πάνω στον χώρο μου. Για τρεις Καβέζος είναι έντονος 56-53. Ακόμα πιο κοντά και ακόμα πιο μπροστά τον ελληνικό της Κούψε Νόντζ. Σερβίδης. Σερβίδης στον 13 δευτερόλεπτα. Λάθος πάσα τώρα στην weak side. Δεν κατάφερε να συγκροτήσει ο Παλαιάνου. Βόμπλος. Φώστε η πεντάδα των Big Bates που πάρουν όλα αυτά. Φάουλ για τις πολλές. Τρίτο φάουλ του Βίτσε Τρίτη. Για να δούμε αν θα περάσει στον Παγκό. Μην δεν περνάει. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπω ο Βόμπλος. Από το μείον 14 και ο Φενόντ. Η διαφορά πλέον είναι στους δύο μόλις πόντους. Έχουμε βρει συγκέντρωση και για τα συντηρητικά. Καβέζος θα μείνει το φάουλ από τον Άλεξ. Καυτή πάσα. Δόπλος έξτρα πάσα. Σουτιά 3 πόντους. Πρέπει να το πάρει. Το πήρε. Με το δόρυ βρήκε πάλι όπως την μπάλα. Θα βρει το rebound. Για το πλέξιμο σε περίπτωση τα κατάφερε. Ούτε την σχετική αντίδραση από τον Μάγκο. Ζήμης πέρασε σαν Usain Bolt. Άνθρωπος όμως στο αμυντικό rebound. Θα βάζει πέρα τρέξει. Βάζει το Καμπουρίδη. Πίτσε και πήρε στην κίνηση ο εξωτερός μου. Στην γωνία ο Φουβάκ. Ο Ροδόπουλος στα 12 της τράγωσης για την πέρα σε άμυνα του Αλεξία Τρίδη άνθρωπος. Διάχει μέσα νερά, να ξέρετε. Μέσα στο δωματιάκι αριστερά. Περντίδης. Περντίδης στα 17 δευτερόλεπτα, άλλαξε και ξαναπήρε. Ήρθε από την 45-50 περίπου για τρίτη μπάλα. Μπήκε και βγήκε λίγο έκανε το χατήρι. Μπάλα θα περάσει τώρα εκτός. Είπα πολλές φορές την μπάλα, οκ. Κύριος Κούψε Νόντς. Μάλιστα. Συμφωνούν κάποιοι παίκτες στον Μακοφορεμένο. Όλα αυτά είναι η απόφαση. Επάρτη. Ρούλου. Παίρνει ένα σημείο από τον Φουβάς, δεν θα του επιτρέψει την μπάλα, ένα jump shoot. Δεν του δείχνει ώρα με την κόρη bounce που έκανε πριν. Όχι, πήρε την κουκιά μέσα από το στόμα ο Βοδόπουλος. Με την καβέζος, την μπάλα περνά εκτός. Τώρα είναι για τους Babes. Βασίλης. Αντιφλέξιον από τον Φόρογλου.
παραλίγο να κλέψει την μπάλα, η μπάλα όμως πήγε ξανά στον Ολυμπιάδη. Δεν έβαλε το καλάθι. Πρέπει να εκτός. Η μπάλα. Αντίβα. Παπαδόπουλος. Μέχρι από τον Ευρωπάστα 3 και 18 πια και τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τρία δευτερόλεπτα. Βάστηκα στην πάσα, δεν περνάει στον Παπαδόπουλο. Μας έδωσε πάλι ένα σκρίνι στην επιλογή. Τώρα περνάει και πάλι εκτός από την παραφορά και είναι για... Βάλε μου τους babes και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε. Είναι ωραία πάσα τώρα στην κίνηση και θα αφήσει πάρα το καλάθι. Ο Ντονιάδης 58-54. Καβέζος. Βάζει την κίνηση και τον άνοιξε τρίτη και μου φοράει ένα πολύ ενδιαφέρον ματσά που δεν περιορίζεται στη ρακέτα. Πάρε την εξωμετρική κατάσταση. Πώς θα γυρίσει, είναι άστοχο στο αμυντικό rebound, πολύ ψηλά άνοιξε τρίτη. Στα 20. Μεγάλη πάσα στην weak side, βρήκε τον Καμπουρίδη ελεύθερο στο πέφτει και έβαλε στόχο. Βρήκε θύραμα και εκτέλεσε και ευστόχησε 61-54. Είναι καλή άμυνα ο Σεπερίδης, αλλά δεν κατάφερε. Να... Υπάρχει το άμυνα, ο Ρόμπλος. Εδώ ωραία πάσα, παραλίγο καλά στο πάρο πρόβλημα. Όχι ρε φίλε. Άμα θέλω. Παίρνει εδώ πέρα την πόη. Τι φτώγερα και μυρίζει. Όλο την κύπεδο. Πόπο. Ωραία. Ωραία πράγματα. Ελίτ. Τέλει στο τέλος. Καλή όρεξη παιδιά. Έτσι πολύ από εμάς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στη βολή. Άλεξε το rebound. Λεγάκι σε θερόλεπτα. Πέρασε ο Ιασίδης, είναι άτομο στο μικρό rebound από τα... Στον Παπαδόπουλο οι προϋποθέσεις εκμουδιασμού το έκαναν εύκολο να φαίνεται η κούρση ενώπιση και ο Παπαδόπουλος πήγε πάρα το καλάθι για μια ακόμα φορά. Ζήτης. Το 14ο ήταν πάει για αυτό και το post to post και το ένας εναντίον ενός εύκοχος. Πάνε λίγο να ήταν να δεν είναι. Πίσω το συνηθίζει πολλές φορές. Βάσει στη weak side δεν θα περάσει μπάλα στον Παπαδόπουλο. Δεν έχει τώρα Καμπουρίδης και έκλεψε. Τώρα παραμένει στους 5 και κατοχή για Big Babe. Τζίβις. Τους δευτείς από τη γωνία. Άστομο στο Αντωνιάδη την μπάλα θα περάσει εκτός. Πάλι. Υπάρχει τελειμμάτ.
Τελευταίο λεπτό πιάνει την τρίτη περίοδο, το σκορ έχει κολλήσει αρκετή ώρα στο 62-57. Γιωκίδης. Ο Λιάνου. Λίγη τώρα. Λιάνου και πάλι. Έχει τα σκρίνα από τον 4 δευτερόλεπτα. Θέλουν να βιαστούν οι μπέιτς του για 3. Έχει το φως φανεί το Γιωκίδης. Κάποιος έπρεπε να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Το φίδι ήταν πολύ δύσκολο να βγει κιόλας, ανακόντας ήταν. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την νίκη της τρίτης περίοδου. Φόρογλου. 15 δευτερόλεπτα. Στα 9 τώρα. Θα γίνει ο Ρεάλ Σερβίνος. Θα πάρει την επιλογή. Θα πετάξει την μπάλα. Ήθελε να πάρει φάουλ. Μπορώ να το κατάφερε. Στην τώρα. Μπορείς μέχρι μέσα. Έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω από την καλάθι. Στην τώρα το μια δευτείος. Ακολουθούσε την φάση. Ένα δευτερόλεπτο. Πετάξει την μπάλα. Εγκρόπτε πάλι ωραία. Αλλά δεν θα μπει. Στην 7-57. Άστοχο σουτ. Τελικό σκορ λοιπόν τρίτη περίοδο. Τρέχουμε σε πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε την τρίτη περίοδο με το 67-57 στο Sims 10. Βρίσκω την Big Babe. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Αρκαρίνα. 67-57 το σκορ με το οποίο καλωσορίζουμε την τέταρτη και τελευταία περίοδο στην κανονική περίοδο του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ψηλά παίκτε. Δεν πήγε να γίνει μόλι τώρα. Πέμπτο το άστοχο σουτ του Καμπουρίδη. Υπάρχει κάθε διεκδίκηση. Βρίσκεις την επαναφορά. Βρίσκεις. Στα πρωτογωνία Σεμπερίδης τώρα. Ο Βρόπλος σύνοδο στην επιλογή και παίρνει στο Βασέριο Σεμπερίδης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, γύρισε με το αριστερό. Είναι άστοχο από τον δικό rebound από τον Τζίζι. Πρώτη φάση από τον Καμπουρίδη. 7 δευτερόλεπτα. Και θα του χρήσει τα χμάτ και έχουν γίνει στον Τόνι Καβέντος. Αλλά ό,τι αν έκανε δεν έπιασε. Κάμως ο Καμπουρίδης τελάβει μέσα στην ρακέτα και κάνει το 69-57. Ο Βρόπλος. Το 17 πέρασε μέχρι μέσα επιθετικό φάουλ. Όχι, αμυντικό, έχει δοθεί στον Καμπουρίδη. Καβέζος. Πόρο μου πήρε από την επαναφορά στα 15 δευτερόλεπτα. Καβέζος και πάλι για μένα να αποστάρει τον Άλεξ. Δεν το κάνει το κρεμαστό σου πάνω σε αυτόν είναι άσοχος Άλεξ το rebound. Τέρι. Από τη γωνία. Ο Λιάνου. Ο Λιάνου θέλει να εκμεταλλευτεί τον μισμάτι. Πέντο ζήτησε να γυρίσει απέναντι στο φόρο μου και υπάρχει στήριγμα για Παούλ. Θέλω φόρο μου. Κρύπτο φόρο μου. Δεν το φάω του φόρου του, μόνο με γραμματεία. Κάτω μου στην πρώτη βολή, εκείς έχει πιάμα για μία ακόμα. Στη δεύτερη. 70-57. Ρόλου. Από την καρδιά της Ρόλουσα, ο Ρόλουσα από την 45 μοίρες περνάει σερβίρι την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος, θα μπορείτε στο rebound. Λιάνου, φορά στους 13 και μπορεί να πάει ακόμα και στους 15 και πηγαίνει στους 15 Καμπουρίδης.
σαν οδοστρωτήρα, σαν τρέιλερ, στέλνει τη φορά 15-70, 2-57 όπως ωραία πάσα και προσωπική ενέργεια από Παπαδόπουλος δικαιώνεται αυτή τη φορά 72-59. Ολιάνου. Ολιάνου παίρνει το σκρίν από τον Δύση δυνατό. Σουτ για 3 είναι άστοχος στο Βολιάνου. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Τζόκη Καμπρέζο. Παραμένει κάτω από τους φόρους για να μας εντυπωθεί. Όχι, τώρα έχει δοθεί δουλειά για να σταματήσει το παιχνίδι. Είναι ο Παρκέ. Είναι η διακοπή. Με αυτόν τον τρόπο που το Παρκέ και με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε εμείς. Μετά 2-59. Το ξέρεις. Θα επαναφέρει. Δίνεις στα 10 δευτερόλεπτα. Ξέρεις, άλλη τώρα. Θα μπορείς να το μεσέρι 4 δευτερόλεπτα. Το μόνο που έχει μέσα έχει χτυπήσει πάνω στον Ρόντι Καβίνη και σκέφτονται οι δύο ρε, ενδεχομένως θα έχουμε αλλαγή αποφασής. Τεχνική ποινή. Βεβαίζω μάλιστα. Φάουλ που έχει κάνει ο Αντώνης Γαβίδος και τεχνική ποινή. Τρίτο φάουλ, ναι. Τεχνική ποινή. Τεχνικαλ φάουλ είναι φάουλ και μπορείς έτσι όπως την πρώτη βολή η οποία ήταν η βολή της τεχνικής. Η τελευταία βολή. Δεν ήταν ψηλά το φάουλ. 2-3 λοιπόν. Ξέρεις, έκανε μια προσπίση, έβγαλε την πάση στον Άλεξ. Ο Λιάνου, ένα σκριν, θα συγκρατήσει την μπάλα, έχουν πανέλει δύο παίκτες ψηλά για να του πιέσουν, έκλεψε την μπάλα ο Φόρουγλου. Πάει μέχρι μέσα, δύο πόντι που βγήκαν από καλή άμυνα, από πολύ στοχευμένη άμυνα θα έλεγε κανείς. Εδώ στο κέντρο του κηπέδου πίεσε το χειριστή τον Μπέιτς. Παγίδα, Καμπρίβης, είχε το χρέξιμο και πάλι ο Παπαδόπουλος βάζει χέρια πάνω στην μπάλα τώρα η Κοπτενόντ. Μέσα είναι άστοχος τώρα ο Άλεξ Ατρίδης, για να δούμε αν έχουν τη δύναμη και την θέληση. Τι what it takes γενικότερα για να επανέλθουν για δεύτερη φορά η Κοπτενόντ. Χρόνος υπάρχει, ένα ακόμα καλάθι από τον Φοροβλού. 63-73, 73-63 για να μας το πιο σωστή. Ξέρεις, τώρα έχει περάσει εκτός και είναι για... Θα παρέμενε για τους Babes. Δύο σερή καλάθια έχουν ενδεχομένως να φτερώσει το ηθικό του Κοπτενόντ. Βρίσκονται πίσω με 10. 6-4 λεπτά σίγουρα είναι επαρκής χρόνος. Το Σέρις περνάει στον Πάγκο Ντονιάτη στη θέση του. Περνάει πάλι από τον Πάγκο εντός. Αλλάζοντας τον Σέρι αυτή τη φορά. 16 δευτερόλεπτα, ο Λουάνου. Κύριο χέρι στον Καμπουρίδη και πάλι ο Λουάνου στα 10. Είναι ωραία πάσα στη γωνία σου για 3 στον Τονιάδη, είναι άστοχος στο αμυντικό λιμάνο του Ντοκτώ.
Δύο δευτερόλεπτα. Το βλέπω είναι μέχρι μέσα με το δεξί χέρι. Μετράει το καλάθι. Μπλοκ αντικανονικό σύμφωνα με το ρεφ. Είναι 3-65 με κάποιο τρόπο έτσι 0-6 το σερί υπέρ των Hoops & Odds. Ζήτησε έκανε μια προσπίση για laser πάσα. Άλεξ, τα έδικα. Τρία πάση στον Παουλάνου. Το αυτό. Πέρασε, δεν υπάρχει χώρο το πάει να jump στον Τονιάδη. Είναι άστοχος. Τώρα δεν μπαίνουν τα καλάθια και τους Big Bangs. Πολύ μεγάλη πάσα μακρινή από τον Αντώνη Καβέζα στον Παουλάνου. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Το λάθος το έχω κάνει 5 φορές αυτή τη μέρα. Ο Γκάφμαν. Ο Λάνου. Καμπουρίδης. Καμπουρίδης τώρα πάει για το κλέψιμο και πάλι από πρόβλημα σου θα έκανε 2-2 ενός. Πόνο θα πάρει την μπάλα. Και πολύ δύσκολο έργο τώρα ο Διατρίδης και με κάποιο τρόπο 0-8 ακόμα μεγαλύτερο το σερί το 73-56 γίνει 73-67 και οι πίδες του Χουψενότς έχουν αναφερθεί και με το δίκιο τους. Φάουλ τώρα από τον φόρο μου στον Βολιάνο. Είναι συμπληρωθεί το ομαδικά για τους Χουψενότς. Βολιάνο. Έχει τον Αντωνιάδη. Καμπορίδης. Πάλι Βολιάνο. Για να βγει το high-low μεταξύ Αντωνιάδη και Διατρίδη βγήκε Αντωνιάδη στη γωνία τώρα 9 δευτερόλεπτα έχει σκεφτεί πολύ καλά από τον Κάμπαν και φάουλ από τον το πάνω δεν κάνω λάθος, αυτό, ναι αυτό, σωστά. Τέταρτο φάουλ του παπά. Τέταρτο φάουλ ο παπάς. Για να δούμε αν θα συμβεί η αλλαγή. Και τώρα, δεν βλέπουμε κίνηση από τον Παγκόσμιο του Χριστιανότης. Στο μεταξύ, Άλεξ Πετρίδης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη, ούτε βολές τώρα για τους Μπέιπς. Στοχος στη δεύτερη, 94-67. Και ο Παπάς παραμένει εντός. Μάλιστα, θα παίξει με 4 φάουλ, θα το ρισκάρουν οι υποψενότητες. Ο Παπαδόπουλος. Κανένα δευτερόλεπτα πέρασε μέχρι μέσα και κέρδισε. Καμία ακόμα φορά τον Ζησού. Το Μουρίδης. Διαφορά στους 5-5 λεπτά ακόμα, 2-5 τα φάουλ, στους 3 Καμπορίδης με μεγάλη καμπύλη, εύστοχο, 77-69, μαχαιριά στην καρδιά των Χουτσενών. Σόφαλη τη μαχαιριά, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος, 8 πόντι είναι η διαφορά, υπέρ των Μπέιτς. Μας γύρισε με το αριστερό χέρι, γύρισε σύμφωνα με τον Πάγκο. Χωρίς λέει κάποιο, λέει ο Καβέζος, αναφερόμενος στο φάουλ που δεν ήθελε να γίνει στην πίεση του χειριστή των Μπέιτς. Καβέζος. Καβέζος δίνει επιλογή σου για τρεις από πολύ μακριά, άστοχος. Θα παίρνει τις άμυνες σε περίπτωση, πολύ ψηλά θα πάρει το rebound απέναντι στον Αντωνιάδη. Σε ψηλότερο αντίπαλο δηλαδή, Παπαδόπουλος. 4-20 για το τέλος. Θα δούμε το φάουλ μέσα, παίρνει σε πολύ κόσμο ενώ έχει βρεθεί ελεύθερος ο Ρομπλου. Δεν πάμε τώρα για τρίτη στιγμή. Μέσα, Άλεξ θα κερδίσει. Όχι, επιθετικό φάουλ. Θα κάνει το φάουλ τότε. Δεν το. Τέλεια, λέει, το παραδέχεται. Φόρο Λουκ. Παπαδόπουλος. Στα 14 λεπτά. Ο Βέζος θέλει να βάλει πλάτη και πάλι τον Ιατρίδη γύρισε απέναντι σε αυτόν, έκανε μια προσπίση, δεν την έφαγε εντός εισαγωγικών. Ο Ιατρίδης επιθετικό rebound και καλάθι από τον Παπά. 97-71. Από εδώ και πέρα σιγά σιγά μιλούν οι μεγάλες πράξεις. Μιλούν οι μεγάλοι παίκτες. Επομένως για τρεις θα το πάρει ο Καμπουρίδης, είναι άστοχος. Κρίνωσε την επιλογή και πάλι ο Άλεξ. Τώρα στους διατρεις και πάλι μπάλα πήγε σε αυτόν και πάλι άστοχο αμυντικό ρυπάν από τον Παπαδόπουλο. Πέρασε ένα από δύο, Παπαδόπουλος. Πάει για το σλάλομ. Θα μετρούσε το καλάθι, ρε παιδε. Θα δούμε. Παπαδόπουλος και... Φόρο που έχουμε κάποιες αντιρρήσεις. Και οι γυαλαγιές, τα τζίρις περνάει εδώ, και στο Αντωνιάδη.
καταφέρει δραματικά στα μυαλά του φάρτου για τρεις και σύμπλε στέρο. Πήγε, είναι εύστοχο! Παπαδόπουλο στέλνει διαφορά στου τρει. 77-74. 3 και 15 κανονική περίοδοι μα αποχωρίζουν από το να μάθουμε, το ποια ομάδα θα πάει στο Final Four. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει του The Boys. Τρίτη. Άλεξ θα γυρίσει, έχει διπλώσει, αλλά πάνω του πήρε την μπάλα ο παπάς και... Τι έχουμε, κάτι έχουμε. Κάτι έχουμε, σίγουρα. Κάτι λένε το ιδέα στην γραμματεία. Τρέχει ο χρόνος τώρα. 2.54. Τα δευτερόλεπτα θα γίνει πατέντα τώρα από την γραμματεία. Για να αναπληρωθεί ο χρόνος, καθώς το 24 δεν μπορεί να αλλάξει. Ζήτησε την επαναφορά, 7 λέει το χρονόμετρο. Ναι, ξεπερνάει το χρονόμετρο, μετριέται manual ο χρόνος. Σκόρι μπάουντ, 14 δευτερόλεπτα πράγματι τώρα για τους Μπέιμ. Ο Λάνου. Τρίτης είναι στην κορυφή, Άλεξ από την γωνία είναι ο Σερβίτης για 3 για να στείλει διαφορά στις 6 και πάλι όχι, Παπαδόπουλος στο rebound. Παπαδόπουλος τρέχει, πέρασε 1, πέρασε 2, πέρασε 3, πέρασε 4, πάει μέχρι μέσα, πέρασε όλους. 77-76. Σερβίτης, 2-27 για να τη λήξει. Εδώ πέρα παθαίνω κρίσιμο το σκορ και με το χρόνο. Και με το ένα με το άλλο, μπορείτε με τα δύο Παπαδόπουλος, παραλίγο το βλέπουμε και πάλι το Βρύδης. Βρύδης συγκρατεί, παραλίγο να πέσει, έπεσε κάτω από το σωπικό του δίπαλος, χαμός, έχει βρεθεί ελεύθερος με κάποιο τρόπο. Μπορεί να μπήκε και βγήκε όμως αυτό που πήρε, αμυντικό υπάρχει από Παπαδά. Ο Παπαδόπουλος, Βρύδης για κερά νεύρα, να δούμε ποιος μερεύει τώρα καρδιολόγος. Ο Παπαδόπουλος. Θα δούμε τα δευτερόλεπτα, τη γωνία φορόγλου σου για τρεις, άστοχος, αμυντικό rebound. Ζήτης, ωραία πάση στον Ζήση, πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Τρομακτική προσπάθεια, έπεσε κάτω, σηκώνεται όλα καλά. Δύο βολές. Θα έχει κλειδί στο 17, το 12. Τώρα το κατάλαβε ο Καβέζος και κρατήσε αυτόν τον φάουλ και είναι το τέταρτο του και ο παπάς και ο Καβέζος είναι με 4 φάουλ, παίζουν και οι δύο. Καλά, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 77-76, το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού, 1-46. Έχουν πιστέψει δύο φορές οι Χρυσελόντου και αν δεν κάνω λάθος και τις δύο φορές ήταν διαφορά στην υψηλότερη τιμή της 14 πόντους, 50-36 στο δίχρονο και 73-59 ήτανε. Το λέμε επιφύλαξη. Παρ' όλα αυτά δύο φορές έχουν επιστρέψει όταν είχαν κατά τους διψήφια διαφορά. Έχουν επιστρέψει λοιπόν, ο Παπαδόπουλος είχε βάλει καλά στη φάουλ, κοιτάει εντυπωσιακό άστοχο στη βολή, παρ' όλα αυτά η μπάλα το περάσει, όχι εκτός, σε πρώτη φάση, σε δεύτερη. Και κομπίνα σε περίπτωση εκεί πέρα, time out. Έτσι την μπάλα στον Ζήση, στους δεύτερες τα βάζει με τον εαυτό του, έχουμε time out. Έτσι πολύ λίγο για τα απομείνατα, 1-30, έτσι γίνεται μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στον Καρίνα, όσο δεν έχουμε πάθει έμφραγμα ακόμα. Πρόνου πήρε από την παραφορά, έπεσε κάτω, πήρε φάλ, δεν το πήρε και πήρε πολύ καλή άμυνα από τον προσπαθήτων του δίμπαλο. Να με συγκρατεί την μπάλα. Τον Μπουρίδης. Τον Λάνο. Τον Μπουρίδης. Πέρασε μέχρι μέσα. Θα είναι άστοχος, επιθετικό λοιπόν και καλάτι. Τον Άλεξ. Δεν θα γίνω το σύμπερο. Σεβερίδης πάει μέχρι μέσα, σέρβιρε στο καλάτι την πάλι άστοχος. Θετικό rebound, δεν υπάρχει πάλι αμυντικό από τον Άλεξ. Στους τρεις πόντους έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό, παρά λίγο να κρέψει την μπάλα του Σεβερίδης. Τρεις πόντοι υπέρ των Babes και κατοχή και αυτούς, συμπληρωμένα μαζικά και από τις δύο πλευρές.
10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα σκρίνο ο Ζήση πάει αντίθετα από αυτό που λέγανε μέχρι μέσα. Δεν θα πάρει το φάουλ, επιθετικό rebound. Τι καλά θα το Ζήση. 83-78 είναι ψύχρεμη στο πιο σημαντική στιγμή του παιχνιδιού, babe. Του διαδρέσει ο Παπαδόπουλος, το παίρνει πάνω του, το παίρνει πάνω του, είναι εύστοχος. 83-81. Διαφορά στους δύο. Το παίκτη δεν έχει φτιαχτεί. Ζήση, κάτι έχει ακουστεί από το πάγκο των Χουρτσενός για time out. Μπρίβης. Ζήση ότι πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Καβέζει το rebound, Παπαδόπουλος. Ζήση και φάουλ, δεν το πήρε 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τρεις για την προσπέρα σε Σεβερίδης, άστοχος! Μα για τον ριμπάουντ θα πάρει το θετικό! Φόρος με μπάλα έχει περάσει αυτός και είναι για... Τους Babes και έχει ακυρωθεί το time out από τους Κοψενότητες. Δεν θα πατήσει τελικά. Μπάνε για τους Babes. 83-81 συν κατοχή για τους Babes, 15,2 πρέπει να κάνουν foul, λέει η λογική. Οι Κοψενότητες εκτός αν κλέψουν. Εδώ πρέπει να πάρα πολύ λογικό. Ο Λεάνος συγκρατεί, δεν υπάρχει φάουλ. Καμπολίτης περνά τα δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Καμπολίτης στην weak side, δείχνουν πάρα πολύ πολύτιμα δευτερόλεπτα για τους Χοψενός, γιατί δεν έχει την φάουλ ακόμα. Ο Παπαδόπουλος θα το κάνει τώρα στα 4,2. Ήταν αθλητικό ο Καμπολίτης. Κάτω ο Παουλάνου. Πάμε το Παουλάνου, όλα καλά. 6,2 δευτερόλεπτα. Εάν ευσυχήσει έστω και σε μία Παουλάνου, τα πράγματα γίνονται πολλά level πιο πάνω, δύσκολα για τους φιλενόντες. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας, καλά. Ευχαριστούμε. Φεύγουμε οι boys, που μπορούμε να πούμε το σιγά σιγά. Μια καθυστέρηση τώρα από ο Λεάνου θα κεράσει πολλές, δεν έχει ζητήσει αναγκαστική αλλαγή. Σκούπα παραμένει σε διαθέσιμο αντίστοιχα. Ο Λεάνου. Εύστοχος την πρώτη βολή ψύχρεμα από 84-81, πάρα πολύ σημαντική αυτή η βολή. Εάν βάλει και τη δεύτερη, πράγματα γίνεται πολύ απλά για τους Babes. Εκτός το μην κάνουν φάουλ, ακόμα και τρίποντο θα δεχτούν, θα είναι πολύ δύσκολο. Άστοχος παρόλα αυτά, υπάρχει μάχη το rebound, θα το πάρει ο Άλεξ το παιχνίδι. Θα τελειώσει 84-81, τελικό σκορ. Με αυτό πάνε στο Final Four οι Babes. Πήγανε να επανέλθουν και πάλι, επανέλθουν δύο φορές. Δεν μπορούσαν τη δεύτερη φορά να κάνουν το κάτι παραπάνω που ξενώνει. Οι οποίοι πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για το comeback τους. Με πάρα πολλούς τρόπους, σε άμυνα και σε επίθεση. Λάτια, θα την πάει τα λέμε. Ευχαριστώ για το μισό. Έναν απίστευτο τρόπο θα ολοκληρωθεί και το δεύτερο παιχνίδι στη Sonic Arena. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι του τελικού, The Boys εναντίον Big Babes. Κάπου εδώ πέρα την κάνει συγκεκριμένη μετάδοση σε ένα συγχρονιστικό μπασκετικό παιχνίδι. Μπάσκετ με όλη τη σημασία της λέξεως. Να είστε όλοι καλά, θετικά vibes μόνο. Έχει έρθει καλοκαίρι. Και τόσες φορές που έχουμε δει, παραλίγο να φύγει κιόλας, κοντεύει να φύγει. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.